Ένας ποδοσφαιριστής όταν θα πανηγυρίσει κάποιο τέρμα της ομάδας του, φαίνεται ότι πρέπει να το σκέφτεται πολλές φορές. Μην τυχόν για του συμβεί ό,τι και στο νεαρό τερματοφύλακα του Απόλλωνα Λεβεσού, Σοφρόνη Αυγουστή 23 χρόνων. Ο νεαρός τερματοφύλακας δέχτηκε το πρωί μέσα σε καφετέρια στο κέντρο της Λεβεσού επίθεση από τρία άγνωστα του πρόσωπα επειδή πανηγύρισε τη χθεσινή νίκη της ομάδας του σε βάρος της ΑΕΛ. Μπήκαν τρία άτομα μέσα, άρχισαν να του φωνάζουν για το χθεσινό παιχνίδι βασικά. Και αμέσως του επιτέθησαν. Ο Σοφρόνης έφυγε προς τα έξω και άρχισαν να χτυπούν. Προσπάθησα να τους τραβήσω πίσω, να τους χωρίσω, αλλά αυτοί συνεχώς προσπαθούσαν να το χτυπήσουν. Ο Αυγουστή μεταφέρθηκε στις πρώτες βοήθειες του νοσοκομείου με διάσηση και λόγω κάποιου χτυπήματος που εντοπίστηκε στο κεφάλι, χρειάστηκε να περάσει από τον αξονικό τομογράφο, ενώ κρατήθηκε για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Αβέβαιο παραμένει το διάστημα για το οποίο θα παραμείνει εκτός γηπέδων. Το επεισόδιο καταγγέλθηκε στην αστυνομία και αργά το απόγευμα συνελήφθησαν τρία πρόσωπα με βάση τους αριθμούς κυκλοφορίας του αυτοκινήτου με το οποίο απομακρύνθηκαν οι τρεις δράστες από τη σκηνή. Το καταδικάζομαι ανεπιφύλακτα σαν επίσημη ΑΕΛ και θέλουμε με τη σειρά μας να πούμε ότι θα πρέπει τα άτομα που εμπλέκονται να συλληφθούν και να τιμωρηθούν από τον νόμο. Η αποτρόπαια αυτή ενέργεια κυκλοφόρησε αστραπία σε ολόκληρη τη Λεμεσό και αρκετοί παράγοντες, ποδοσφαιριστές και φίλαθλοι τόσο του Απόλλωνα όσο και της ΑΕΛ επισκέφθηκαν τον νεαρό ποδοσφαιριστή εκφράζοντας τη συμπάθειά τους.